ποινικά. Και να πούμε ότι έρχονται και οι κινητοποιήσεις των αγροτών που έχουν ανακοινωθεί από, 5, mm-hmm. από 20 Ιουλίου μέχρι 5 Αυγούστου. Οπότε θα το συναντήσετε, θα τα συζητήσετε όλα αυτά αναλυτικά. Ρωτάει και ένας φίλος εδώ, το είχαμε πει νομίζω και την άλλη φορά μαζί, κύριε Υπουργέ, δεν θυμάμαι. Για τον ανασχηματισμό, λέει, θέλει ο Υπουργός να μείνει στο Υπουργείο του, άσχετα με το τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Εσείς έχετε δουλειά να κάνετε στο Υπουργείο, θέλετε να παραμείνετε εκεί ή όχι. Μπορεί να θέλετε να κάνετε κάτι άλλο. Εσείς όπως και άλλοι γνωρίζουν ότι ασχολούμαι σε όλη μου τη ζωή με τον αγροτικό χώρο. Mm-hmm. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ζητήματα που έχει ανάγκη αυτή την ώρα να λυθούν ο αγροτικός χώρος, από τη δική μου πλευρά. Τα γνωρίζετε καλά. Βεβαίως. Και τα γνωρίζω, αλλά και θέλω οπωσδήποτε να τα υπηρετήσω. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Πάμε στο θέμα του Γεωργιού, κύριε Υπουργέ, γιατί είχαμε πολύ ανησυχητικές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα σε σχέση με άλλες χώρες όπως η Τσεχία, για παράδειγμα. Η οποία, για να το καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, θέλω να μας το εξηγήσετε πού βρίσκεται το πρόβλημα. Και πάμε να χάσουμε περίπου αυτό το προϊόν. Τι γίνεται, για πείτε μας. Η Τσεχία έχει υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητάει τη χρήση του ονόματος του όρου ελληνικό γιαούρτι ή mm-hmm. γιαούρτι τύπου ελληνικού. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό αποτελεί σφετερισμό, θα έλεγα. Γιατί και ο σχετικός κανονισμός που αφορά την παραπλάνηση mm-hmm. πάνω στα τρόφιμα είναι... Το τι αναγράφεται πάνω στην αναγραφή. Είναι συγκεκριμένη περίπτωση ακριβώς, mm-hmm. διότι εδώ μιλάμε για ένα όνομα που παραπέμπει σε συγκεκριμένο ελληνικό προϊόν. Έτσι. Που παρασκευάζεται με συγκεκριμένη πρώτη ύλη mm-hmm. και βεβαίως με μια ιδιαίτερη ελληνική τεχνική. Mm-hmm. Μήπως από αλλού το περιμέναμε και από αλλού μας ήρθε, δηλαδή μήπως το περιμέναμε από Τουρκία πλευρά, αν μου επιτρέπετε να πω, και πώς μας έρχεται από την Τσεχία. Είμαστε σε μια περίοδο όπου αυτό είναι το θετικό κομμάτι, ότι πολλά ελληνικά προϊόντα πλέον έχουν στην διεθνή αγορά mm. ένα mm. όνομα καλό. Μια φήμη δηλαδή. Mm. Και mm. αυτό mm. επιχειρεί τώρα η Τσεχία. Τη φήμη που έχει το ελληνικό γιαούρτι να την ιδιοποιηθεί. Mm-hmm. Και το άλλο. Το έχει καταφέρει αυτό ή προσπαθεί. Προσπαθεί. Και το άλλο που. Δεν έχουμε απόφαση. Που, δηλαδή, που παραβιάζει είναι επειδή για μας αυτά τα προϊόντα είναι και εργαλείο άσκησης εμπορικής πολιτικής mm-hmm. έτσι στη διεθνή αγορά. Άρα mm-hmm. λοιπόν πάει αυτά τα πράγματα να σφετεριστεί. Είχε υποβάλει μία ερώτηση σχετική ευρωβουλευτής και δικός μας, ο κ. Mm-hmm. Μαριάς, και πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα απήντησε ο Επίτροπος Υγείας ότι ενδέχεται να το δούμε. Mm-hmm. Μόλις λοιπόν υπήρξε αυτή η απάντηση, υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση από τη δική μας πλευρά. Ήδη αυτή την ώρα έχουμε εμείς στείλει, εγώ ως υπουργός, επιστολή και στον Επίτροπο Υγείας, τον κύριο Ανδρουκάητη, mm-hmm. και βεβαίως στον Επίτροπο Γεωργίας, τον κύριο Χόγκαν, με τον οποίο έχουμε πιο συχνή επαφή. Ταυτόχρονα συναντηθήκαμε με την τσεχική αντιπροσωπεία mm-hmm. στις Βρυξέλλες και βρισκόμαστε σε μια συζήτηση όπου λοιπόν τους ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο. Θα προσφύγουμε mm-hmm. ακόμη και στα δικαστήρια, γιατί είχε επιχειρηθεί παλιότερα στην Αγγλία mm-hmm. κάποια mm-hmm. τέτοια, γίνει μια προσπάθεια και όντως τα δικαστήρια αποφάσισαν ότι δεν άρα είναι δυνατόν. Και δεδικασμένο. Υπάρχει δεδικασμένο. Βρισκόμαστε με το σύνδεσμο βιομηχάνων γάλακτος mm-hmm. σε επαφή. Μάλιστα. Και μαζί. Με τη ΦΕΤΑ το έχουμε χάσει το παιχνίδι, κύριε Υπουργέ. Με τη ΦΕΤΑ, κοιτάξτε, με τη ΦΕΤΑ μιλάμε για συμφωνίες οι οποίες έρχονται από πολύ παλιά. Mm-hmm. Συμφωνίες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάπτει με τρίτες χώρες έχουν ξεκινήσει από 2001-2002. Mm-hmm. Υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες έχουν μονογραφηθεί. Mm-hmm. Έχουν κλείσει. Και από εκεί και πέρα τώρα βρισκόμαστε πάνω στην τελική φάση. Την πρώτη συμφωνία που συζητήσαμε και εγώ πιστεύω ότι πήραμε κάτι που θα μας βοηθήσει αν εμείς το κυνηγήσουμε. Ναι. Δεν θα χάσουμε τη ΦΕΤΑ, για παράδειγμα, στην Νότιο Αφρική, γιατί μέσα στην μεταβατική περίοδο, σε όλες τις συμφωνίες υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Σε αυτή λοιπόν τη μεταβατική περίοδο, αυτό που έχει αποφασιστεί είναι να καταλήξουν στη χρήση του ονόματος ΦΕΤΑ και μετά, mm-hmm. είτε ως ΦΕΤΑ τύπου στήλα από Άγια Λαδινό γάλα, είτε ως ΦΕΤΑ Νότιας Αφρικής με εγωπρόβιο mm-hmm. γάλα. Εμείς συμφωνήσαμε και υπάρχει δέσμευση από την Ευρωπαϊκή mm-hmm. Επιτροπή ότι σε αυτό το χρόνο θα δούμε ξανά την αναθεώρηση. Άρα δεν είναι οριστικό λοιπόν. Δεν είναι οριστικό, μάλιστα, που μάλιστα. σημαίνει ότι με λίγοντας ο μεταβατικός χρόνος mm-hmm. πρέπει να έχουμε προχωρήσει mm-hmm. στην απόλυτη προστασία
Της ονομασίας. Της ονομασίας, και εκεί είναι το μεγάλο έγκλημα, ότι τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστάτευσαν τα pop προϊόντα τους για γραφικές ενδείξεις. Εμείς λοιπόν δεν μπορέσαμε να τα προστατεύσουμε τότε. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Η πιο δύσκολη όμως συμφωνία είναι αυτή που έρχεται και αφορά τη συμφωνία με τον Καναδά, όπου εκεί κάτι παραπλήσιο με αυτό στη Νότια Αφρική, αλλά υπάρχει η ιδιαιτερότητα της συμφωνίας σε επίπεδο κορυφής στην Οτάβα το 2014, όπου ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν κ. Μπαρόζο συμφώνησαν, έκλεισαν το συγκεκριμένο κομμάτι. Έκλεισαν το συγκεκριμένο κομμάτι, και όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η λιμένη απόφαση. Θα δώσουμε τη μάχη, γιατί έχουμε ένα προηγούμενο, ότι έχουμε αυτή τη συμφωνία με δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη Νότια Αφρική. Να δούμε, πρέπει να πολεμήσουμε να την πάμε και στις υπόλοιπες. Πάμε και στο άλλο προϊόν μας, το τσίπουρο, κύριε Υπουργέ. Εκεί γίνεται το έλα να δεις. Το έλα να δεις πραγματικά και στην ποιότητα του προϊόντος και στη φοροδιαφυγή και στη διακίνηση. Γίνεται πραγματικά χαμός. Πραγματικά. Πρόκειται καταρχάς για ένα προϊόν το οποίο έχει μεγάλη κατανάλωση και ιδιαίτερα έχει συνδεθεί, θα έλεγα, με τον τρόπο ζωής της ελληνικής επαρχίας. Και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κύριε Υπουργέ, μόνο το τσίπουρο πια πίνει. Έχει τελευταία πάρει χώρο από το ούζο, μεγάλο χώρο το τσίπουρο. Εκεί λοιπόν τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μία συμφωνία που έχει σχέση με την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, η οποία έπρεπε μέχρι το 2015 τον Οκτώβριο να έχει υλοποιηθεί. Έχουμε μπροστά μας μία διαπραγμάτευση, δεν έχει κλείσει το θέμα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλλει την ενωσιακή νομοθεσία, εμείς προβάλλουμε την εθνική ονομασία. Η ενωσιακή νομοθεσία λέει για το τσίπουρο ότι δεν μόνο το ούζο έχει το 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δηλαδή από τα 24 ευρώ έχει τα 12 ανά λίτρο. Αυτό που επιτρέπει μια παρέκκληση η ενωσιακή νομοθεσία είναι για τους διήμερους, τους αποσταγματοποιούς, αλλά αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά βγάζουν για δική τους χρήση, εκεί τους επιτρέπει να έχουν δική την τους αντίστοιχη. Λέει ο λόγος, και εκεί γίνεται παρανομία. Αυτό λοιπόν που εμείς από τη δική μας πλευρά ως νόμο έχουμε είναι ότι στους αποσταγματοποιούς, αυτές τις οργανωμένες μονάδες, έχουμε θεσμοθετήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά 50% μειωμένο, δηλαδή ό,τι συμβαίνει για το ούζο να συμβαίνει για το τσίπουρο. Και για τους μικρούς, τους διήμερους, τους αποσταγματοποιούς, έχουμε το 0,59 ευρώ ανά λίτρο. Θα το κρατήσετε. Αυτό λοιπόν τώρα έρχονται και λένε όχι, θέλουμε εξομοίωση με όλους, που σημαίνει η εξομοίωση σημαίνει ότι πιάνει και τους αποσταγματοποιούς. Και τους μικρούς. Εμείς από τη δική μας πλευρά επιμένουμε ότι τσίπουρο, ούζο είναι, πρόκειται για τα ίδια ποτά, τον ίδιο, πρέπει να αντιμετωπιστούν το ίδιο, να μην αυξηθεί. Εννοώ για τους αποσταγματοποιούς πάνω από... Με το χήμα και με το εμφιαλωμένο, τι θα γίνει. Όσον αφορά το χήμα και το εμφιαλωμένο, δέχονται οι Ευρωπαϊκοί... Γιατί μεγαλύτερη ποσότητα είναι χήμα, κύριε Υπουργέ. Η Ένωση δέχεται 70 λίτρα για ατομική χρήση των διήμερων. Εμείς λέμε ότι αυτό να το δούμε λίγο πιο πάνω. Μάλιστα. Και βεβαίως γι' αυτό το χήμα οπωσδήποτε να ισχύσει αυτό που λέμε εμείς στα 0,59. Από εκεί και πέρα, αυτό που δεν θα είναι μόνο για χρήση, αλλά μπορεί ο αποσταγματοποιός, ο διήμερος, γιατί θα έχει μεγαλύτερη παραγωγή αυτές τις δύο μέρες. Σωστά. Μέχρι 1000 λίτρα μπορεί να φτάσει. Να δούμε ένα ποσό, αυτό το περιθώριο, λέτε, γύρω στα 100-120 λίτρα για ατομικές ανάγκες, για, έτσι, ναι, για να κάνει το δωράκι του, για να έτσι, αυτά που γίνονται, αυτά που γίνονται ήδη. Και τα υπόλοιπα να διακινηθούν, βεβαίως με φορολογικά στοιχεία, αλλά με φορολόγηση αυτό που λέμε που ισχύει και για τους αποσταγματοποιούς, δηλαδή το 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράνομες εισαγωγές τώρα. Εκεί γίνεται επίσης το έλεγχο, να δεις, κύριε Υπουργέ, από τις χώρες μας στα βόρεια σύνορα. Αυτό πώς θα το ελέγξετε? Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και μάλιστα δεν είναι ότι είναι παράνομα μόνο, είναι και επικίνδυνα προϊόντα. Ακριβώς, και έχουμε δυστυχώς να διακινούνται μεγάλες ποσότητες, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται από τους ελέγχους που κάνουμε. Συνεχείς ελέγχους και διαρκώς οι παραβάτες. Γιατί είπατε και εσείς προηγούμενα ότι είναι μεγάλη κατανάλωση. Και μια μεγάλη κατανάλωση δημιουργεί παραβατικότητα. Εκεί πρέπει να επιμείνουμε, διότι πάνω απ' όλα είναι θέμα προστασίας της υγείας και δευτερευόντως βεβαίως είναι και αυτό σοβαρό θέμα. Το εμπορικό κομμάτι. Έτσι, το φορολογικό κομμάτι. Μάλιστα. Ρωτάνε εδώ για τον ειδικό φόρο, ρωτάνε για το αγροτικό πετρέλαιο. Ρωτάνε για τις επιδοτήσεις. Για την αύξηση του ΟΓΑ που πήγε από τα 900 στα 1200.
Λοιπόν, για την εποχιακή συγκομιδή, αν μπορεί να είναι ανταγωνιστική με αυτό το αυστηρό πενθήμερο που έχετε βάλει. Είναι δεκάδες τα ερωτήματα, αλλά δεν προλαβαίνω να τα πούμε όλα. Εμείς σας είπα ότι αύριο το πρωί στη Λάρισα θα έχουμε μια μαραθώνια συνάντηση. Πέντε ώρες ή έξι ώρες. Όσο χρειάζεται, τέλος πάντων. Στα Γιάννενα, στην Τρίπολη, κάναμε 5-6 ώρες συζητήσεις. Πιστεύω ότι και αύριο θα έχουμε μια θερμή συζήτηση. Όχι, στην έδρα της Περιφέρειας Λάρισα, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλεί τους αγρότες για μια συνάντηση, συζήτηση πάνω στα προβλήματα. Οπότε θα τεθούν όλα τα θέματα εκεί και θα δώσουν. Όλα θα τεθούν και βεβαίως και τις προοπτικές που έχει ιδιαίτερα ο αγροτικός χώρος.